αγαπημένων ομάδων που βρίσκονται βέβαια πολύ κοντά στην πρόκληση, όπως είναι η Μπαρτσελόνα, η Ίντερ και η Γκέντεμποχ, η Σουηδική. Και να τελειώσουμε με δύο αποτελέσματα από το αγγλικό Link Up, Cambridge Tottenham 1-3. Τότεναμ θα αντιμετωπίσει τον επόμενο γίνοντα στα πρώιμη τελικά τη West Ham και Liverpool Coventry 3-1. Η Liverpool θα αντιμετωπίσει την Everton. Και δύο λόγια για τον καιρό από τον μετεωρολόγο Ανδρέα Λαζάνη. Πτώση τη θερμοκρασία βαθμιαία θα έχουμε σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα που θα είναι πιο αισθητή στην Ανατολική Ελλάδα. Πολύ ισχυρού βόρειου ανέμου και τοπικέ βροχέ κυρίω στι νότιε περιοχέ τη χώρα. Σήμερα λοιπόν στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερά και την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Πελοπόννησο και την Κρήτη θα έχουμε συννεφιά με λίγες βροχές. Στην Πελοπόννησο και την Κρήτη θα είναι περισσότερες, θα εκδηλωθούν εκεί και τοπικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες μόνο τοπικές συννεφιές. Η άνεμη θα είναι βόρειο-ανατολική, ισχυρή μέχρι πολύ ισχυρή στη Δυτική Ελλάδα και μέτρη μέχρι ισχυρή στην Ανατολική Ελλάδα. Προοδευτικά όμως, ενώ στη Δυτική Ελλάδα θα εξασθενίζουν, στο Αιγαίο θα ενισχυθούν και θα γίνουν εκεί τοπικά πολύ ισχυροί. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί. Στα βόρεια πυρηνά από 3 μέχρι 11 βαθμούς και στα πυρηνά της υπόλοιπης χώρας από 8 μέχρι 16 βαθμούς Κελσίου. Η περιοχή της Καλαμάτας θα έχει συννεφιά με βροχή ή καταιγίδα, ανέμους βόρειο-ανατολικούς μέτρους και θερμοκρασία που θα κοιμαθεί από 12 μέχρι 19 βαθμούς. Η Αττική θα έχει συννεφιά που θα είναι αυξημένη στα βόρεια και ανατολικά του νομού, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα στενής βροχής. Η άνεμη θα είναι βόρειο-ανατολική μέτρη μέχρι ισχυρή και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην πόλη από 10 μέχρι 16 βαθμούς Κελσίου. Η Θεσσαλονίκη το πρωί μπορεί να έχει ομίχλη μετά συννεφιά, ανέμους ανατολικούς μέτριους, όσο και τη θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην πόλη από 7 μέχρι 13 βαθμούς Κελσίου. Μετά το δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, θα ακολουθήσει ενημέρωση για την Biennale της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα. Σιδηροδρομικός σταθμός, κυρίες και κύριοι, περιλαμβάνει όλους σχεδόν τους ήχους, περιλαμβάνει όλους σχεδόν τους τόνους της μουσικής, θα έλεγα από το σφύριγμα του τρένου μέχρι το συρριγμό στις ράγες. Ένα τρένο, όπως και αυτό βλέπετε, που έχει στηθεί, που έχει τοποθετηθεί μπροστά στις αποθήκες, τις ειδικά διαρρυθμισμένες του λιμανίου της Θεσσαλονίκης, σαν διακοσμητικό της δεύτερης Biennale. Ίσως αποτελεί το σύμβολο του σφρίγου της νεολαίας, ίσως του ρομαντισμού που δεν ισοπεδώνεται με το πέρασμα των χρόνων, ίσως συμβολίζει την ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή, την εγρήγορση για ένα ταξίδι στο χώρο της δημιουργίας. Ένα τέτοιο τρένο είναι το ίδιο ένα έργο τέχνης με τα στυλβωμένα του σιδερένια κομμάτια, με τα χρώματα και τους αρμονικούς βραχίονες πάνω στις σιδηροτροχιές. Ας αφήσουμε το μυαλό μας να τρέξει πάνω στις νότες, πάνω στις γραμμές των χρωμάτων, πάνω στη νέα αισθητική που χαράζουν οι σημερινοί νέοι της Μεσογειακής Ευρώπης. Είτε βγαίνει μέσα από μια συλλογή μόδας, είτε μέσα από μια θεατρική παράσταση, είτε μέσα από το χιούμορ στους δρόμους, είτε μέσα από τις νότες. Επόμενος σταθμός, κυρίες και κύριοι, του τρένου της Biennale είναι η μουσική. Και αμέσως μετά η μόδα. Και έπειτα τα κόμιξ. Κι άλλο, πλούσιο πρόγραμμα. Η συνδρομική γραμμή που περνάει αυτές τις μέρες μέσα από τους δρόμους της Θεσσαλονίκης.
για τη δεύτερη Biennale των νέων δημιουργών της Μεσογειακής Ευρώπης. Πάμε. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, η μόδα, η θεά που επηρεάζει όλα τα φύλλα, όλες τις φυλές και όλες τις τάξεις. Μόδα από νέους για νέους, από τους Ισπανούς για τους Έλληνες, από τους Έλληνες για τους Ιταλούς και από τους Ιταλούς για τους Πορτογάλους. Και από εκεί για ολόκληρη την Ιθύλια, κανείς δεν αντιστέκεται στις επιταγές της. Εδώ, ισπανικά μοντέλα. Εδώ η πορτογαλική συμμετοχή. Μουσική 25 συμμετοχές από 5 χώρες με υψηλό γούστο και μεγάλη φαντασία. Εδώ μια γεύση από ιταλική μόδα νέων δημιουργών πάντα. Η ένατη τέχνη μετά την τηλεόραση είναι το κόμικ, μια τέχνη με 1 δισεκατομμύριο αναγνώστες σε όλο τον κόσμο. Μια τόσο δημοφιλής λοιπόν τέχνη δεν μπορούσε να λείψει από την Biennale. 33 καλλιτέχνες από 5 μεσογειακές χώρες εκθέτουν τη δουλειά τους και ανάμεσά τους 18 Έλληνες. Το κόμικ είναι αναφυσβήτητα ένα πολιτιστικό προϊόν που στηρίζεται πρωταρχικά στην εικόνα και μετά στο λόγο, γι' αυτό και καταργεί πιο εύκολα το φράγμα της γλώσσας. Αυτή η μορφή τέχνης μπορεί να έχει δεχτεί επιρροές από τον κινηματογράφο, τη ζωγραφική και τη λογοτεχνία, αλλά κατόρθωσε να αναπτύξει τα δικά της εκφραστικά μέσα. Οι λεπτομέρειες στην απεικόνηση, η θέση των αντικειμένων, οι εκφράσεις των ηρώων, οι ξαφνικές αλλαγές στην οπτική γωνία λήψης, οι υποβλητικοί φωτισμοί και οι σκιές μεταφέρουν μπροστά στα μάτια του αναγνώστη ένα γοητευτικό κόσμο που ζωντανεύει και ξεφεύγει από το χαρτί. Πριν μερικά χρόνια επικρατούσε η εντύπωση πως τα κόμιξ γράφονται μόνο για τα παιδιά. Σήμερα είναι γνωστό πως στη γοητεία τους υπέκυψαν και οι ενήλικες. Πρωί σήμερα έξω από την αποθήκη του λιμανιού που στεγάζει τα κόμιξ. 2, 3, 4 σχολεία, δεκάδες μαθητές συνοθούνται στην είσοδο. Όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη αλλά και από την περιφέρεια. Τι είναι η Biennale? Είναι μια έκθεση που κάνουν νέοι καλλιτέχνες από όλη την Ευρώπη, από τη Μεσόγειο γενικά. Πού έρχεσαι? Από τον Αετό Φλωρινής. Από τον Αετό Φλωρινής. Πόσα χιλιόμετρα είναι η Φλόρινα από τον Αετό?
35. Κάθε πότε έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη? Έχω έρθει πάρα πολύ λίγες φορές. Εσείς ασχολείστε με την τέχνη καθόλου? Εγώ ναι, ζωγραφίζω. Τι ζωγραφίζεις? Κυρίως τοπία. Το μοντέλο για να κάνεις έτσι τα μαλλιά σου, πού το είδες? Μόνος μου. Από την τηλεόραση, από περιοδικό ή μόνος σου το φαντάστηκες? Μόνος μου. Εσένα σ' αρέσει η μουσική? Πάρα πολύ. Ποιο είδος περισσότερο? Και η ελληνική αλλά και η ξένη. Κυρίως η δίσκο. Πώς σε λένε? Ιωάννα Κολλίδα. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 15. Πώς σε λένε? Κασικά, μια λένε, μια διδίτρη, μια λένε. Αχ, 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 αχ. Γιατί έχεις το ταλέντο να μιμήσαι, έτσι. Έχω το ταλέντο να μιμούμε. Τώρα ποιον παριστάνει? Τώρα ευχαριστάω τον Σταυρίδη. Τον Σταυρίδη, μεγάλος ηθοποιός του κινηματογράφου. Μεγάλος ηθοποιός, ναι. Πόσο χρόνο είσαι? 14. Στη Φλόρινα, με τι ασχολείσαι τις ελεύθερες ώρες? Με ποδόσφαιρο και με το διάβασμα. Εκτός από τη μίμηση, κάτι άλλο σε ενδιαφέρει? Με ενδιαφέρει ο χορός πιο πολύ. Χορός και η ζωγραφική λίγο. Και ποιο είδος μουσικής? Είναι το ροκ. Πώς σε λένε? Κουτσουρίδου Έφη. Πώς χρόνο είσαι? 14. Ζεις μέσα στη Φλόρινα? Όχι, σε ένα χωριό της Φλόρινας. Πώς το λένε? Μα το νερά. Το βράδυ, αφού τελειώσεις τα μαθήματα, με τι ασχολείσαι? Διαβάζω κανένα βιβλίο μυθιστόρημα, κυρίως και τηλεόραση. Έχοντας στην αφίσα των κόμιξ, κυρίες και κύριοι, στο φόντο, να ακούσετε τώρα το αυριανό πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Biennale, που περιλαμβάνει ένα πρωτότυπο σύστημα διακρατικής επικοινωνίας στηριγμένο σε μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας. Λέγεται η επιχείρηση «Γραμμή του Ορίζοντα». Είναι τηλεπικοινωνιακή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με πόλεις, λιμάνια της Μεσογείου. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε στη γραμματεία της Biennale, στην οδό Εθνικής Άμυνας, από τις 4 το απόγευμα. Θέατρο τώρα, στο Άνετο, στις 8 το βράδυ, το θεατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Χορός, το χωροθέατρο της Μαδρίτης, στο Βασιλικό, στις 8.30 το βράδυ. Μουσική, ροκ όμως, έξτρανο σαλανότσε της Ισπανίας, στην αποθήκη του Λιμανιού, στις 9.30 και κατόπιν το συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, Τρύπες. Μουσική ακόμα στο Βασιλικό, στις 10.30, Λιτό Βοιατζόγλου από την Αθήνα, Σάις της Πορτογαλίας, Μανόλο Καστήλα της Ισπανίας. Κινηματογράφος, όπως κάθε μέρα, τρεις προβολές στο Παλάς, στις 8, στις 10 και στις 11.30. Και 8 μόνιμες εκθέσεις, να μην ξεχνάμε, που διατηρούν την έγκλη και τη γοητεία τους και σας περιμένουν σε 8 διαφορετικά σημεία της Θεσσαλονίκης, στο ρυθμό της Biennale, αύριο την ίδια ώρα. Πάλι, κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα.